Και ελθόν δι' αυτό εις το ιερόν προσήλθον αυτό διδάσκοντι οι ιερείς και οι πρεσβύτεροι του λαού λέγοντες, εν ποια εξουσία ταύτα ποιείς? Και τι σι έδωκε την εξουσία ταύτη? Αποκριθείς δε ο Ιησούς, είπεν αυτής, ερωτήσω ημάς καγώ λόγον ένα, ο νεανικητέ μη καγώ ημίν ερώ εν ποια εξουσία ταύτα ποιώ? Το βάπτισμα Ιωάννου πόθεν είναι, εξ ουρανού ή εξ ανθρώπων, οι δε διαλογίζοντο παρεαυτής λέγοντες, εάν είπομεν εξ ουρανού ερή ημίν, διατί ούνου και πιστεύσατε αυτό? Εάν δε είπομεν εξ ανθρώπων, φοβούμεθα των όχνων. Πάντες γαρέχουσι τον Ιωάννηνος προφήτην, και αποκριθέντες το Ιησού είπον, ουκ είδαμεν. Έφυγε αυτής και αυτός, ουδέ εγώ λέγω ημίν, εν ποια εξουσία ταύτα ποιώ? Όπως ακούσαμε, αγαπητοί μου, στην Ευαγγελική περικοπή, οι Εβραίοι έθεσαν υποαμφισβήτηση την εξουσία του Κυρίου. Δηλαδή, εάν είτο ή δεν είτο ο Μεσσίας. Δηλαδή, ιρνούντο την μεσιανική του ιδιότητα. Γι' αυτό ακριβώς του έθεσαν το ερώτημα, εν ποια εξουσία ταύτα ποιείς? Όλα αυτά που κάνεις, θαύματα, διδασκαλίες, καλείς το λαό, έρχεται ο λαός από πίσω σου, έχεις μαθητάς, πες μας, εν ποια εξουσία ταύτα ποιείς? Με ποια εξουσία αυτά τα κάνεις? Και ποιος σου έδωσε την εξουσία αυτή? Όπως καταλαβαίνετε, αυτή η αμφισβήτηση ή το καταστρεπτική, διότι οι άρχοντες του λαού ήσαν μορφωμένοι άνθρωποι, ήσαν οι αρχιερείς, οι γραμματείς, οι φαρισαίοι, δεν ήσαν τυχαίοι άνθρωποι. Όπως εδώ σαφώς λέγει, προσήλθαν εις αυτόν οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι του λαού, μελετούσαν τον νόμο, εδίδασκον τον νόμο, ανέλιον και ειρμήνευον τις προφητείες, και οι προφητείες όλες συνέκλυναν σε ένα πρόσωπο, στο πρόσωπο του Μεσσίου. Συνεπώς ήσαν οι άνθρωποι οι γνώστε, αλλά όμως ήσαν διεστραμμένοι άνθρωποι. Τα συμφέροντά των, τα υλικά και η διεστραμμένη ζωή των τους έκανε να μην θέλουν να αναγνωρίσουν τώρα στο πρόσωπο του Ιησού τον Μεσσία. Ονειροπολούσαν έναν Μεσσία πολύ διαφορετικό, ένα Μεσσία που θα τους κρατούσε στις θέσεις τους και θα είχαν να τρών και να πίνουν κάνοντας την κοιλιά τους Θεό. Μην ξεχνάτε δε ότι οι αρχιερείς σε μια μεγάλη, θα λέγαμε, σε μεγάλη πλειονότητα, όπως και οι ιερείς, ανήκων εις την τάξη των Σαδουκαίων. Ήσαν δύο οι τάξεις τότε στους άρχοντες του λαού, οι Φαρισαίοι και οι Σαδουκαίοι. Οι Σαδουκαίοι δεν επίστευαν, παρακαλώ, σε όλα τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, μόνο στα πέντε πρώτα. Δεν εδέχονται τους προφήτας. Σημειώσατε το αυτό. Σημειώσατε ακόμη ότι δεν εδέχοντο ύπαρξη ψυχής ούτε πνευμάτων, εδέχοντο μόνο το Θεό, και ότι ο άνθρωπος πεθαίνοντας τέλειωνε η πορεία του, η σταδιοδρομία του, το μέλλον του δεν υπήρχε πια. Έτσι ήσαν οι υλιστές της εποχής εκείνης. Αυτοί λοιπόν τώρα αμφισβητούν την μεσιανικότητα του Ιησού, διότι βλέπουν έναν πνευματικό άνθρωπο. Βλέπουν να ομιλεί για τόσα πράγματα τα οποία εκείνοι ηρνούντο. Συνεπώς, δεν συνέφερε ούτε στην τσέπη τους, ούτε στην κοιλιά τους, ούτε στις αισθήσεις τους, ο Ιησούς να ήταν ο Μεσσίας. Ήθελαν έναν Μεσσία στα μέτρα τα δικά τους. Πόσο παράλληλοι όμως είναι οι καιροί. Εμείς ξεχάσαμε αληθινά τον Μεσσία μας Χριστόν. Τον ξεχάσαμε. Εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, οι Έλληνες, οι Νεοέλληνες, οι Έλληνες της εποχής μας, τον ξεχάσαμε. Και ζητούμε έναν Χριστόν στα μέτρα μας κομμένων. Πόσες φορές προσπαθούμε να προσετεριστούμε τον Χριστόν και να τον παρουσιάσουμε όπως τον θέλουμε,
ανάλογα με το πως εξυπηρετεί τα ποικίλα συμφέροντά μας. Οικονομικά είναι αυτά, πολιτικά είναι αυτά, κοινωνικά είναι αυτά, φιλοσοφικά είναι αυτά. Ζητούμε λοιπόν ένα Χριστό κομμένο, πατροναρισμένο στα χνάρια που θέλαμε εμείς. Αλλά εδώ τώρα έρχεται όμως ο Κυρίος να αποδείξει στους τότε ερωτώντας αυτόν εν ποια εξουσία τα αυτά πει, έρχεται να τους αποδείξει ποιος είναι και με ποια εξουσία όλα αυτά τα κάνει και από πού την έχει πάρει την εξουσία. Όπως ακριβώς έρχεται και σε εμάς. Και θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμη αυτή η περικοπή σήμερα για να μας δώσει να καταλάβουμε ότι έχουμε πολύ εσφαλμένη αντίληψη περί του Χριστού. Και θα ήθελα να σας έλεγα, αγαπητοί μου, ότι πρέπει να έχουμε πολύ ορθή αντίληψη περί του Ιησού Χριστού. Όχι γιατί χωρίς την ορθή αντίληψη δεν μπορούμε να ζήσουμε ορθή ζωή, ούτε γιατί ακόμη δεν μπορούμε να σωθούμε, αλλά διότι έρχονται ημέρες πολύ δύσκολες που η πίστη εις το πρόσωπο του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού θα δοκιμαστεί με φοβερή δοκιμασία. Θα περάσει μέσα από καμίνι πυρός και σιδήρου. Να το ξέρουμε αυτό. Στην πραγματικότητα η δοκιμασία των χριστιανών είναι η δοκιμασία πίστεως εις το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Δεν είναι το θέμα της ηθικής. Αυτό είναι δεύτερον. Θα το ξαναπώ άλλη μια φορά. Και στην εποχή του Αντιχρίστου και σήμερα και πάντοτε, ιδιαίτερον σήμερα που είναι φοβερή εποχή, η δοκιμασία είναι δοκιμασία της πίστεως στο πρόσωπο το θεανθρώπινο του Ιησού Χριστού. Και θα πρέπει να έχουμε μια βαθύ κατοχύρωση, να οικοδομήσουμε γερά τον πύργο της πίστεως μας εις το πρόσωπό του, για να μπορεί να αντέξει σε αυτές τις θύελλες που υπάρχουν ή που έρχονται και θα έρθουν, όπως σας είπα, φοβερότερες και δρυμύτερες. Γι' αυτό λοιπόν, για να δούμε ο Κύριος τι απήντησε και που πρέπει πάρα πολύ να προσέξουμε. Λέγει, θα σας πω με ποια εξουσία τα κάνω αυτά και ποιος μου την έδωσε την εξουσία. Θα σας κάνω και εγώ ένα ερώτημα. Βλέπετε στο ερώτημά τους ένα αντερώτημα. Για πέστε μου, το βάπτισμα του Ιωάννου ήταν από το Θεό ή από τους ανθρώπους? Δηλαδή, ο Ιωάννης κινήθηκε θεόθεν, ουρανόθεν, ή κινήθηκε εξιδίων? Έτσι, γιατί του ήρθε. Αυτή σκέφτηκα και είπα, αν πούμε ότι ήταν ουρανόθεν, από τον ουρανό η εξουσία του Ιωάννου και το βάπτισμά του, τότε θα μας πει γιατί δεν πιστέψαμε, αφού ήταν από τον ουρανό. Αν του πούμε ότι δεν ήταν από τον ουρανό, όλος ο λαός τον Ιωάννη τον θεωρεί προφήτη και ότι την αποστολή του την πήρε από τον ουρανό. Σφραγίδα δε αυτής της αποστολής είναι ο Άγιος και ασκητικός του βίος. Συνεπώς, αν ακούσει ο λαός, διότι αυτές οι ερωτήσεις γίνονται δημοσίως, εάν ακούσει ο λαός, εμείς οι αρχιερείς, να λέμε ότι είναι από ανθρώπους η αποστολή του Ιωάννου, δηλαδή εξιδίων του εκινήθη, τότε θα μας λιθοβολήσει ο λαός. Αν καταλάβατε, το ερώτημα του Κυρίου ήταν δίλημα. Δεν μπορούσαν να απαντήσουν ούτε έτσι, ούτε έτσι. Τους στρίμωξε σε μια γωνιά και τους έφερε σε δίλημα. Και του λένε, δεν ξέρουμε. Αυτό το «δεν ξέρω» που λένε μερικοί άνθρωποι όταν στριμωχτούν είναι γιατί βρίσκονται σε δύσκολη θέση και λέγουν «δεν ξέρουμε». Και ο Κύριος τους λέγει, όχι δεν ξέρω κι εγώ να σας πω, αλλά δεν σας λέγω. Αφού δεν μου είπατε και εγώ δεν σας λέγω με ποια εξουσία τούτο το κάνω. Δηλαδή η αποστολή μου ποια εξουσία έχει, πού θα είναι. Παρά τα αυτά ο φιλάνθρωπος Κύριος τους το απήντησε, αλλά τους το απήντησε και καλυμμένα. Τους το απήντησε με δύο παραβολές. Με την παραβολή εκείνου του πατέρα που είχε δύο παιδιά και στον έναν είπε πήγαινε στο χωράφι μου και λέει ναι κύριε θα πάω, αλλά δεν πήγε, και άλλος είπε δεν πάω, αλλά πήγε.
Και τους λέγει, και τους λέγει, οι πόρνες και οι τελώνες δεν ετήρησαν τις εντολές του Θεού. Κατοπινά όμως, όταν άκουσαν το κήρυγμά μου, ήρθαν. Που σημαίνει ότι το κήρυγμά μου είναι εν εξουσία, όχι σαν το δικό σας το λόγο. Σεις όμως που είπατε στο Θεό θα τηρήσουμε τις εντολές, τώρα που εγώ ήρθα εσείς με αρνείστε. Και μια δεύτερη παραβολή, την παραβολή του ιδιοκτήτου του αμπελώνος, αυτή μας ενδιαφέρει. Τον λέγει ένας κύριος, ένα αφεντικό, και είχε έναν αμπελώνο και τον έδωσε σε εργάτες να τον δουλέψουν τον αμπελώνα, και φυσικά θα του έδιναν τους καρπούς του αμπελώνος. Στέλνει δούλους, το αφεντικό αυτό που πήγε μακριά, να πάρει τους καρπούς. Αλλά όχι μόνο δεν πήραν καρπούς οι δούλοι που έστειλε το αφεντικό, αλλά ακόμα τους έδιραν και τους κακοποίησαν. Στέλνει άλλους δούλους. Τα ίδια έκαναν και σε εκείνον, λέει αυτός ο οικοδεσπότης του αμπελώνος. Θα στείλω το γιο μου. Θα τραπούν, διότι ο γιος μου είμαι εγώ. Όταν είδαν τον ιόν του κυρίου του αμπελώνας, λέγουν, αυτός είναι ο κληρονόμος, ελάτε λοιπόν να τον σκοτώσουμε και να πάρουμε εμείς την κληρονομία του αμπελώνος. Και πράγματι τον έβγαλαν έξω από το αμπέλι και τον σκότωσαν. Ερωτώ, λέει ο Κύριος, αυτούς τους κακούς γεωργούς τι θα τους κάνει ο οικοδεσπότης? Και λέγουν οι ακροατές του, εδώ είναι το μεγάλο, να βγάζεις μόνος σου την καταδίκη σου. Ερωτά αυτούς τους αρχιερείς, και εκείνο του λέγουν, κακούς κακός απολές. Τους κακούς με κακό τρόπο θα τους καταστρέψει και θα πάρει τον αμπελώνα, θα τον δώσει σε άλλους γεωργούς. Ορθά τους, λέγει ο Κύριος. Αλλά πριν δούμε τι ακριβώς παρακάτω ο Κύριος είπε, ακούστε αγαπητοί μου τι σημαίνει παραβολή. Βέβαια ο Κύριος μιλούσε με παραβολές, διότι δεν μπορούσε να μιλήσει ανοιχτά, διότι δεν θα μπορούσε να ολοκληρώσει το έργο του. Μιλάει λοιπόν με παραβολές. Αλλά η αξία της παραβολής είναι μεγίστη, χωρίς τώρα να είναι η ώρα για να σας εξηγήσω τι αξία έχει μια παραβολή. Πάντως είναι μια συγκεκαλυμμένη αλήθεια. Ποιος είναι, παρακαλώ, ο οικοδεσπότης του αμπελώνος? Είναι ο Θεός. Και ποιος είναι ο αμπελών? Ο αμπελών αυτός είναι ο λαός του Θεού, ο Ισραήλ. Λέει μάλιστα σαφώς η παραβολή ότι αυτός ο οικοδεσπότης άνοιξε, εφύτεψε το αμπέλι, έκανε λινόν, δηλαδή πατητήρι, εγκαταστάσεις, έκανε και πύργο για να μένουν μέσα οι εργάτες, δηλαδή όλα τα χρειώδη. Με άλλα λόγια, ο Θεός περιέβαλε με κάθε φροντίδα, πρόνοια και αγάπη το λαό του, και φραγμόν περιέθηκε, έβαλε και φράκτη γύρω γύρω, δηλαδή τον αναγνωρίζει δικό του λαό, τον ξεχωρίζει τον λαό αυτόν από τους άλλους λαούς, δίνει το προνόμιο να κατέχουν την πρώτη θέση μέσα στην καρδιά του Θεού. Ζητάει όμως καρπών. Το ότι απομακρύνει το οικοδεσπότη σημαίνει, αγαπητοί μου, την προαίρεση τώρα αυτού του λαού. Διότι πως θα δουλέψει η προαίρεση αν υπάρχει εκείνος από πάνω που δίνει την εντολή? Φεύγει λοιπόν ο οικοδεσπότης, αφήνει το λαό του στην προαίρεση του να εργαστεί με βάση τα προνόμια που του έδωσε, τις εντολές, να εργαστεί την αρετή, να εργαστεί το θέλημα του Θεού, την υπακοή. Ο λαός δεν δούλεψε, οι εργάτες δεν δούλεψαν όπως έπρεπε, και οι εργάτες είναι οι άρχοντες του λαού, και οι θρησκευτικοί άρχοντες και οι πολιτικοί άρχοντες, όπως ήσαν οι βασιλείς, οι εκάστοτε του λαού. Στέλνει προφήτας, άρχοντες
θρησκευτικοί και πολιτικοί δεν ακούνε τους προφήτες, αλλά τους κακοποιούν. Ποιος προφήτης δεν κακοποιήθηκε? Στέλνει δευτέρα αποστολή προφητών, μάλιστα μερικοί ερμηνευτές λέγουν ότι αυτές οι δύο αποστολές είναι οι προφήτες πρώτης βαβυλωνιακής εχμαλωσίας και οι προφήτες μετά την βαβυλωνιακή εχμαλωσία. Σημειώσατε δε, παρότι έμειναν 70 χρόνια εχμάλωτοι το νότιο βασίλειο, ο Ιούδας, δηλαδή οι Ιουδαίοι, έμειναν εχμάλωτοι στην Βαβυλώνα, όταν επέστρεψαν δεν είχαν μετανοήσει άρχοντες. Τα ίδια, οι ίδιοι άνθρωποι, οι ίδιοι άνθρωποι. Φοβερό. Έρχεται ο Υιός του Θεού, γίνεται άνθρωπος, έρχεται ο ίδιος. Και τι λέγουν οι κακοί αυτοί γεωργοί? Ελάτε να τον σκοτώσουμε, να πάρουμε την κληρονομία. Ποια είναι η κληρονομία? Είναι ο λαός. Και τι είναι ακριβώς, αγαπητοί μου, το να πάρεις την κληρονομία? Η καρέκλα της εξουσίας. Είτε είσαι θρησκευτικός άρχον, είτε είσαι πολιτικός άρχον. Για να έχεις να τριγάς και να αρμέγεις το λαό του Θεού. Έτσι να εμφανίζεσαι ο άνθρωπος που δεν θέλεις παρά τα συμφέροντά σου, τα υλικά, την τσέπη σου και την κοιλιά σου. Τι θα τους κάνει, λέει, αυτούς τους γεωργούς που παίρνουν τον Υιόν και τον φωνεύουν? Ακούστε τώρα τι τους λέγει. Τον έβγαλαν έξω από τον Αμπελώνα, έξω από την Ιερουσαλήμ, και τον εσκότωσαν. Ξέρετε, εδώ είναι καταπληκτικό, είναι καταπληκτικό. Επιτρέψατε μου, παρότι στην ιερότητα και της ημέρας και του χώρου δεν θα επιτρέπεται το παράδειγμα τόσο πολύ αυτό, αλλά με μπαίνω σε μια επιθυμία να σας το πω. Όταν κάποτε σε ένα έργο του Σέξπιρ, τον Άμπλετ, ήθελε ο Άμπλετ να παρουσιάσει στη μάνα του, τη βασίλισσα, που σκότωσε τον πατέρα του, τον βασιλιά, και παντρεύτηκε τον αδελφό του βασιλέως, το θείο του λέει, και αυτοί τώρα που έδειξαν ότι αυτός ο θάνατος ήταν φυσικός. Αλλά τι είχε γίνει? Επήγε ο θείος του για να βασιλεύσει και να πάρει τη γυναίκα του αδελφού του, πήγε και έριξε υδράργυρο μέσα στο αυτί του κοιμωμένου βασιλέως και πέθανε ο βασιλάς. Αυτό βέβαια δεν το ξέρε κανένας παρά μόνο οι δύο που έκαναν το έγκλημα. Και τώρα ο Άμπλετ κάποτε έφτασε στο παλάτι ένα συγκρότημα θεατρικό και τους λέει: ελάτε εδώ, θα σας πω εγώ ένα σενάριο που θα παίξετε, μία παράσταση χωρίς λόγια, μόνο κινήσεις θα κάνετε. Τους δίδαξε λοιπόν το σενάριο. Ήρθαν οι βασιλείς, η μάνα του, ο θειός που πήρε το θρόνο, και άλλοι αυλικοί πολλοί κλπ. Τι ήταν το σενάριο? Αναπαράστασης του φόνου του πατέρα του, του βασιλέα, από το θείο του και τη βασίλισσα, τη μάνα του. Αναπαράστασης. Κάποιος ξαπλώνει, πηγαίνουν, όλα άφωνα είναι, πηγαίνουν, του ρίχνουν υδράργυρο στο αυτί κλπ. Οπότε η βασίλισσα βλέπει τον βασιλιά, ο βασιλιάς βλέπει τη βασίλισσα, αποκάλυψης του εγκλήματός του. Αυτό κάνει τώρα εδώ, κύριε. Τους λέγει τι θα κάνουν, πώς θα εγκληματίσουν στο πρόσωπό του. Τον έβγαλαν, λέει, έξω τον Υιόν, έξω του Αμπελώνος, και τον σκότωσαν. Πέστε μου τι θα τους κάνει αυτούς τους γεωργούς όταν θα έλθει ο ιδιοκτήτης, ο οικοδεσπότης αυτού του Αμπελώνος. Κακούς κακός απολέσει. Αγαπητοί μου, θέλετε να δείτε, όπως ο Κύριος τους το απέδειξε, ότι πράγματι αυτούς κακός τους απόλεσε ο Θεός? Ακούσατε. Και εδώ αποδεικνύει ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός εις αυτούς. Εν ποια εξουσία έρχεται? Η εξουσία του είναι η εξουσία της ιστορίας, και εξουσία στην ιστορία δεν έχει παρά μόνο ο Θεός. Και συνεπώς ο Ιησούς Χριστός είναι ο αληθής Θεός.
Να πώς? Κακούς. Κακός απολέσει. Μάλιστα. Προφητεύει ο Χριστός και λέει, σας βεβαιώνω, δεν θα περάσει η γενναία αυτή και θα έρθει η καταστροφή σε αυτό το λαό και σε αυτή την πόλη Ιερουσαλήμ, που δεν έγινε ποτέ τέτοια καταστροφή από κτήσεως κόσμου. Και έρχεται, αγαπητοί μου, το 70, ύστερα από μια γενναία, έρχεται ο στρατηγός, ο Τίτος, ο Ρωμαίος αυτός στρατηγός, και πολιορκεί την Ιερουσαλήμ, και η πολιορκία της κράτησε πολλούς μήνες και έπεσε η πόλης κάτω από μία φοβερή καταστροφή. Η πείνα και η δίψα που εμάστηξε των λαών εντός των τυχών ήταν άλλο πράγμα. Μέχρι μάνες έφαγαν τα παιδιά τους, όπως μας διηγείται ο Ιώσυπος. Έσφαξαν και έφαγαν τα παιδιά τους. Και όταν όρμησαν μέσα οι Ρωμαίοι, έσφαξαν, κρέμασαν, σταύρωσαν. Έκαναν, λέγει, τόσους σταυρούς που δεν υπήρχαν πια ξύλα για να σταυρώσουν. Τόσο αίμα χύθηκε, ώστε για πολλά χρόνια μπορούσαν να οργώνουν τα χωράφια τους χωρίς κοπριά. Πουλήθηκαν 100.000 Εβραίοι δούλοι στα σκλαβοπάζαρα της εποχής εκείνης. Έγινε τέτοια καταστροφή που δεν έγινε ποτέ. Η πόλη με άρωτρο οργώθηκε. Ο ναός γκρεμίστηκε. Τα πάντα αναποδογυρίστηκαν. Τι είπε ο Χριστός? Κακούς κακός απολέσει. Μάλιστα. Με ρωτάτε ποιος είμαι. Λοιπόν, θα σας δώσω την απάντηση δια της ιστορίας. Και την έδωσε ο Χριστός την απάντηση δια της ιστορίας. Είναι πραγματικά φοβερό όταν ο Θεός δίνει απάντηση, όταν ο άνθρωπος φτάνει να μένει σκληρός για να πάρει την απάντησή του από το Θεό κατευθείαν. Φοβερόν το εμπεσύνης χείρας Θεού ζώντων. Στη συνέχεια όμως λέγει, δια τούτο λέγει αυτής ο Ιησούς, δια τούτο λέγω ημίν, ότι αρθίσατε αφημών η βασιλεία του Θεού και δοθήσετε έθνη ποιούντι τους καρπούς αυτής. Ποιο είναι αυτό το έθνος που θα του δώσει την αρχηγία, θα βάλει νέους αρχηγούς, νέο αμπέλι δηλαδή, είναι η Εκκλησία. Και ποιοι είναι οι νέοι αρχηγοί, οι νέοι εργάτες? Είναι οι Απόστολοι. Ποιο είναι το έθνος? Το έθνος των χριστιανών. Δεν είναι το έθνος των Ελλήνων, όπως εμείς αρεσκόμεθα να λέμε ότι είμαστε εμείς, αλλά είναι το έθνος των χριστιανών. Είναι των χριστιανών το έθνος απανταχού της γης, από όλους τους λαούς της γης, όσοι θα πίστευαν εις το θεανθρώπινο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αυτοί θα αποδώσουν τον καρπό του, τον καρπό της βασιλείας, και πράγματι οι χριστιανοί μόνοι αποδίδουν. Αλλά αν θα θέλαμε να πούμε ότι το έθνος αυτό είμαστε εμείς οι Έλληνες, ή ακόμη αν θέλετε καλύτερα, αν εμείς οι Έλληνες που πιστέψαμε στον Χριστό και αποτελούμε ένα μέρος αυτού του έθνους, του νέου έθνους, του νέου Ισραήλ, που είναι η Εκκλησία, ύστερα από 2.000 χρόνια, μήπως βαρεθήκαμε να έχουμε τον Χριστό Κύριό μας και Θεό μας? Μήπως έρχεται κάποια ώρα που θέλουμε να τον πετάξουμε? Φοβάμαι, αγαπητοί μου, ότι στις 2.000 χρόνια πορείας του λαού μας, ο λαός μας είχε βεβαίως διακυμάνσεις πίστεως, αποστασίας, τηρήσεως των εντολών του Θεού. Μέσα στη χιλιόχρονη, θα λέγαμε, Βυζαντινή αυτοκρατορία, βλέπουμε ο λαός πλησιάζει στο Θεό, φεύγει μακριά του, υπάρχει αμαρτία πολύ στο Βυζάντιο, υπάρχει αμαρτία στην αυλή του Βυζαντίου, στους βασιλείς, μετανοούν, ξαναγυρίζουν πάλι στην αμαρτία, άλλος βασιλιάς, άλλος αυτοκράτορ είναι ευσεβής, άλλος δεν είναι ευσεβής. Αλλά το φαινόμενο της αθείας στον ελληνικό τουλάχιστον χώρο δεν σημειώθηκε ποτέ στα 2.000 χρόνια. Είναι μοναδικό
στην ιστορία της Ελλάδος, της Ορθοδόξου, το φαινόμενο αυτό της αθείας. Είναι μοναδικό και πρωτόγνωρο. Μήπως αυτό θα πρέπει να μας βάλει σε πάρα πολύ μεγάλη έγνοια, ότι αρνούμενοι των Χριστών τι μπορούμε να πάθουμε? Αγαπητοί μου, ας το προσέξουμε. Πολύ παλιά, είναι πολλά χρόνια, είχα πει κάποτε ότι για το Θεό, όταν αμαρτάνει ο λαός μας, τίποτα δεν είναι δύσκολο. Να πάρει την Ορθοδοξία από την Ελλάδα και να την εγκαταστήσει στο κέντρο της Αφρικής ή της Ασίας. Να φύγει η Ορθοδοξία από την Ελλάδα. Ναι, να φύγει η Ορθοδοξία από την Ελλάδα. Ανησυχούμε? Ο λαός μας τι μπορεί να γίνει, ό,τι έγινε ο παλιός Ισραήλ? Αγαπητοί μου, μη πούμε ότι ο Θεός θα μας λυπηθεί αν επιμένουμε στην αμαρτία. 2000 χρόνια περιμένει τον καρπό. Ούτε θύσατο, λέγει η Αγία Γραφή, αγγέλους. Αλλά τι, ούτε θύσατο, λέει η επιστολή του Ιούδα, ούτε θύσατο αγγέλους. Δεν λυπήθηκε αγγέλους αμαρτήσαντας και τους ταρτάρωσε, τους δαίμονες. Ούτε θύσατο ο Θεός του Ιδίου Ιού και τον παρέδωκε και τη σταυρική θυσία, παρότι είναι άλλα εδώ τα ελαττήρια, είναι η σωτηρία των ανθρώπων. Γιατί θα μας λυπηθεί εμάς, όταν θέλουμε να επιμένουμε κατά προκλητικών τρόπων να αρνούμεθα το θεανθρώπινο πρόσωπό του? Αγαπητοί, ας μετανοήσουμε. Αν θέλουμε να ζήσουμε και σαν πρόσωπα και σαν λαός, αν θέλουμε να έχουμε την Εκκλησία μας, ελευθέρα Εκκλησία, να πάμε στην Εκκλησία μας χωρίς να μας βιάσει κανείς ή να μας εμποδίσει κανείς, να τελέσουμε τα μυστήρια όπως ο Θεός θέλει, χωρίς εμπόδια και κολλήματα. Αν θέλουμε πραγματικά να κάνουμε το σταυρό μας και να μην κινδυνεύουμε και να λέμε πιστεύω εις το θεανθρώπινο πρόσωπο του Ιησού Χριστού χωρίς να κινδυνεύει η ζωή μου, αν το θέλουμε, αν πραγματικά το θέλουμε, ας προσέξουμε. Βέβαια, σαν σύνολο, ο λαός μας δεν ξέρω τι θα κάνει. Αυτή τη στιγμή έχω λίγους ανθρώπους μπροστά μου. Εμείς τι μπορούμε να κάνουμε? Αν παραλλήλως κάποιες μικρές, πολλές μικρές ομάδες έτσι κατά παρόμοιο τρόπο σκεφτούν και ενεργήσουν, θα μας λυπηθεί ο Θεός χάριν αυτών των μικρών ομάδων. Αλλά κι αν υποτεθεί ότι τελικά επιφέρει καταστροφή σε αυτόν τον τόπο που τον αρνείται, ύστερα από 2000 χρόνια μεγάλων ευεργεσιών του προς αυτόν τον λαόν, αν υποτεθεί ότι συμβαίνει αυτό, τουλάχιστον περιορίζεται η σωτηρία εις τα πρόσωπα. Και μην ξεχνάμε ότι η σωτηρία είναι να ζήσουμε στη Βασιλεία του Θεού. Ας προσέξουμε, είναι μηνύματα του Λόγου του και ο Λόγος του είναι αληθινός. Και ο Λόγος του δεν έμεινε μόνο για μια εποχή, αλλά για κάθε εποχή και για την εποχή μας. Ας προσέξουμε λοιπόν, ας προσέξουμε πάρα πολύ, μήπως κάποτε είναι πλέον πολύ αργά.